να προετοιμάζουμε από τώρα την επανάσταση, αν η επαναστατική τακτική είναι αναγκαίο συμπλήρωμα της στρατηγικής, αν το κομμουνιστικό πρόγραμμα στην άμεση λαϊκά κατανοητή μορφή του είναι το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα πάλι στο παρόν, αν οι σκοποί μπαίνουν από σήμερα, τότε μπορούμε να μιλήσουμε και από σήμερα για τα μέσα που θα τους υλοποιήσουν. Σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε με ακρίβεια τις οργανωτικές μορφές που θα προκύψουν με τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες ή, πολύ περισσότερο, να τα κατασκευάσουμε από τώρα. Όπως είδαμε, έχει υπάρξει μια ποικιλία μορφών από τα κλασικά Σοβιέτ και εργατικά συμβούλια μέχρι επιτροπές στις γειτονιές και δημοτικά διαμερίσματα και στρατιωτικά τάγματα ακόμα. Κάποιες από αυτές συγκροτήθηκαν με μοντέλο κρατικές μορφές αντιπροσώπευσης που ξέφυγαν από τους αρχικούς τους σκοπούς. Στην Ελλάδα των αντιμνημονιακών αγώνων είδαμε πολλούς αγώνες που έδωσαν τέτοια δείγματα υπέρβασης της αγανάκτησης και της διαμαρτυρίας. Τα κατηλημένα υπουργεία και υπηρεσίες, το Alter και η ΕΡΤ που συνέχιζαν να μεταδίδουν με βάση τις αποφάσεις των εργαζόμενων που τα είχαν καταλάβει, οι επιτροπές γειτονιάς που εμπόδιζαν τις διακοπές ρεύματος ή που επανασυνέδεαν το ρεύμα σε αυτούς που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, η απεργία της χαλιβουργίας με τους απεργούς και τους απολυμμένους που μπλοκάριζαν για μήνες την είσοδο και τη λειτουργία του εργοστασίου. Τι έλειπαν? Έλειπαν ο συντονισμός και τα όργανα που θα έκφραζαν την πλειοψηφική διάθεση ανατροπής των μέτρων άμεσα και όχι όταν αλλάξει η κυβέρνηση, και η μαζική οργάνωση των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων. Πάνω απ' όλα όμως έλειπε η σε μαζική κλίμακα συνειδητοποίηση του χαρακτήρα της επίθεσης και του εχθρού, του μπλοκ του κεφαλαίου και των μηχανισμών του, των κυβερνήσεων και της ΕΕ, καθώς και των αναγκαίων στόχων ανατροπής του παραπάνω μπλοκ. Το έλλειμμα στους σκοπούς οδήγησε στα ανάλογα περιορισμένα μέσα, στη διαμαρτυρία και τελικά στην ανάθεση, στην κυβερνητική σωτηρία με τα γνωστά αποτελέσματα. Ναι. Πόσο μένει? Λοιπόν, τελειώνουμε. Μετά από αυτή την εμπειρία των αγώνων, ποια μπορεί να είναι η μαζική διαπαιδαγώγηση και προετοιμασία για την ανάδυση των οργάνων επιβολής της λαϊκής θέλησης? Ας φέρουμε ορισμένα παραδείγματα. Στο σωματείο που αποτρέπει απολύσεις, που ανατρέπει τις προσπάθειες της εργοδοσίας να επιμηκύνει ή να ελαστικοποιήσει το ωράριο, η άρνηση εντατικοποίησης της δουλειάς ψαλιδίζουν στην πράξη το εργοδοτικό διευθυντικό δικαίωμα. Ένα σωματείο που λειτουργεί με τακτικές συνελεύσεις και όχι κυρίως με το δουσού ενθαρρύνει την εργατική πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση. Ένα σωματείο στο δημόσιο τομέα που αρνείται να εφαρμόσει κυβερνητικές οδηγίες και νόμους, όπως τα σωματεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιολόγηση, υπερβαίνει τη διαμαρτυρία και διαπαιδαγωγεί τους εργαζόμενους στην υπέρβαση της νομιμότητας και στην επιβολή της λαϊκής θέλησης. Οι λιμενεργάτες και οι σιδηροδρομικοί που αρνούνται να μεταφέρουν πολεμικό υλικό για τον πόλεμο στην Ουκρανία υπερβαίνουν τη στενή οικονομική πάλη, έχοντας λόγο για αυτό που παράγονται, για αυτό που παράγεται, βάζοντας έτσι στοιχεία εργατικού ελέγχου. Μια εργατική λέσχη ή επιτροπή γειτονιάς που οργανώνει την αλληλεγγύη αποτρέπει φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, στηρίζει τους κατοίκους απέναντι στην κρατική και δημοτική εξουσία, όχι με όρους ανάθεσης και φιλανθρωπίας, αλλά μαζικού κινήματος. Προδιαθέτει τους κατοίκους στην ενεργητική άσκηση εξουσίας. Γενικά οι αγώνες που αποτρέπουν σχέδια του κεφαλαίου και της εξουσίας του, οι νίκες, είναι διαπαιδαγώγηση σε τελική ανάλυση στην άσκηση της εξουσίας από τον ίδιο το λαό. Οπωσδήποτε όλη αυτή η δραστηριότητα, οι αγώνες και οι μικρές ή μεγαλύτερες νίκες, χωρίς συνολική πολιτική σύγκρουση με τους πυλώνες του συστήματος, την ΕΕ, το κεφάλαιο και την ιδιοκτησία του, χωρίς βασικούς στόχους του αντικαπιταλιστικού προγράμματος πάλης, θα παραμένουν κατακαιρματισμένοι, ενώ τα αστικά κόμματα και οι κυβερνητικές λύσεις θα ενσωματώνουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Τέλος.